μαζί. Τώρα θα πάμε να δούμε τις ελλείψεις που υπάρχουν, τις υγειονομικές ελλείψεις που υπάρχουν στην Αρκαδία. Ένα, θα λέγαμε, τρωτό σημείο, το Πανεαρκαδικό Νοσοκομείο, το οποίο αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό ελλείψεις γιατρών. Το έχουμε δει και σε άλλα νοσοκομεία της Επικράτειας, αλλά εστιάζουμε αυτή τη φορά στην Τρίπολη και στο νοσοκομείο το Πανεαρκαδικό, το οποίο εξυπηρετεί και πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο από την Αρκαδία, αλλά και από τους γύρω νομούς. Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. Και δεν θα ντραπώ να πω, κύριε Ψυχογέ, ότι είσαι ο μοναδικός που μιλάει για τα προβλήματα του νοσοκομείου της Αρκαδίας. Είναι γεγονός. Δεν έχω δει πραγματικά κάποιον άνθρωπο να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το νοσοκομείο, για τις ελλείψεις που υπάρχουν, για να βρεθούν λύσεις που εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, και όταν μιλήσαμε και off the record, μου λέτε είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει χρόνια. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δεν λύνεται? Έτσι όπως τα λέτε. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί δεν κάνει ούτε όλα να τα μηδενίζουμε, ούτε όλα να τα βλέπουμε τελικά ρόδινα. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στις υγειονομικές δομές της χώρας, το οποίο έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια. Επιτάθηκε με την έννοια του ότι, ξέρετε, δεν έχει νόημα απλά να υπάρχει ένας αλφα αριθμός ιατρών. Θα πρέπει, ας πούμε, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε νοσοκομείο, η τοποθέτηση των ιατρών να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της. Δηλαδή, τι εννοώ? Φανταστείτε, ας πούμε, για να πάρουμε το Πανεαρκαδικό, ποιο θα ήταν το νόημα να έχουμε 12 παθολόγους και έναν γυναικολόγο από τη στιγμή που έχουμε και γυναικολογική κλινική. Πρέπει λοιπόν όλα τα τμήματα πρακτικά να εξυπηρετούνται. Υπήρχε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που οδήγησε, αν θέλετε, στην συνταξιοδότηση πολλούς συναδέλφους και δεν δημιούργησε και κίνητρα προκειμένου αυτές οι θέσεις να καλυφθούν επαρκώς. Υπήρχε μία εξουθενωτική διαδικασία για πάρα πολλές συγκεκριμένες ειδικότητες κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και να μην ξεχνάμε και μία μόνιμη πληγή που έχουμε, που είναι το brain drain, ακριβώς διότι το εξωτερικό προσφέρει πολύ περισσότερα κίνητρα σε έναν υγειονομικό να δραστηριοποιηθεί εκεί από ό,τι στην χώρα του. Αυτά λοιπόν είναι γενικές παθογένειες, οι οποίες υπάρχουν για χρόνια στο σύστημά μας. Και μία επίσης επιπλέον παθογένεια είναι το γεγονός ότι εκτός από την υποστελέχωση των μονάδων του ΕΣΥ υπάρχει και υποχρηματοδότηση των μονάδων του ΕΣΥ. Αυτός είναι και ο λόγος πρακτικά που και οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους αλλά και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητούμε να αυξηθεί το κατακεφαλήν, το ΑΕΠ για τον τομέα της υγείας και να αγγίζει πρακτικά τους ευρωπαϊκούς όρους. Αυτά όμως όλα είναι, αν θέλετε, μέτρα τα οποία πρέπει να τα δούμε με την προοπτική του χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο λύνεται άμεσα. Και εδώ πρέπει επίσης να υποσημειώσω ότι αυτά τα οποία ζητάμε, δεν τα ζητάμε με την έννοια της συνδικαλιστικής, αν θέλετε, τοποθέτησης, του στυλ «είμαστε ιατροί, ζητάμε να διοριστούν οι ιατροί». Όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος έχουν συγκεκριμένα οργανογράμματα τα οποία τα έχει θεσπίσει η πολιτεία. Όταν λοιπόν η πολιτεία κρίνει, ας πούμε, ότι για να λειτουργεί ένα νοσοκομείο με τις αντίστοιχες ειδικότητες πρέπει να έχει π.χ. 80 ιατρούς, όταν αυτό το νοσοκομείο λειτουργεί με 50 ιατρούς, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια. Πάμε είναι λοιπόν σημαντικό. Τώρα στο τοπικό. Στην Τρίπολη υπάρχει... αν θέλετε, υπάρχουν τρεις πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι η γεωγραφική κατανομή της πόλης και του νοσοκομείου μας, το οποίο ακριβώς εξαιτίας της θέσης του εξυπηρετεί παράπλευρα πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχει μία δεύτερη θετική, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα, το γεγονός ότι στο Πανεαρκαδικό υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές, όπως είναι η νευροχειρουργική κλινική, όπως είναι η στοματογναθοπροσωπική χειρουργική, η γναθοχειρουργική κλινική, που δεν υπάρχουν σε παράπλευρα νοσοκομεία,
με αποτέλεσμα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Πελοποννήσου να εξυπηρετείται σε αυτές τις κλινικές. Και τρίτον, υπάρχει εξαιτίας των δωρητών που είχαμε την χαρά να κοσμήσουν το νοσοκομείο με μία μονάδα εμφραγμάτων και εγκεφαλικών, όπως και με ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο στην καρδιολογική κλινική. Έχει λοιπόν ειδικά τμήματα τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δεδομένων τα οποία είναι υπαρκτά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αφορά το ακτινολογικό τμήμα, το οποίο έχει παραμείνει με έναν συνάδελφο, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να βγάλει ούτε τα τρέχοντα της καθημερινότητας, όχι να καλύψει εφημερίες ή να καλύψει έκτακτα περιστατικά ή να κάνει επιπλέον έργο. Είναι και μεγάλο αυτό... διάστημα, κύριε Ψυχογέ, το ότι υπάρχει ένας ακτινολόγος στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αν κάποιος το ψάξει λίγο το θέμα, επειδή το έψαξα και εγώ να δω τι ακριβώς συμβαίνει, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα που είναι μόνο ένας άνθρωπος σε αυτό το τμήμα. Και τα δύο προηγούμενα χρόνια το ακτινολογικό τμήμα δεν λειτουργούσε, αν θέλετε, με μία επάρκεια. Λειτουργούσε με δύο συναδέλφους. Ούτε οι δύο συνάδελφοι δεν ήταν επαρκείς προκειμένου να καλύψουν, αν θέλετε, πλήρως το τμήμα, διότι ξέρετε, εδώ τώρα δεν είναι και τι νομίζει ο καθένας. Ο νόμος ορίζει ότι ο καθένας είναι υποχρεωμένος να εφημερεύει 7 ημέρες, 7 και 7, 14, οι υπόλοιπες 16 ημέρες μένουν κενές. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε το πρόβλημα επειδή παραιτήθηκε μία συνάδελφος και έμεινε από 2-1, εκεί καταλαβαίνετε ότι οξύνθηκε το μέτρο. Δεν είναι, μάλιστα υπήρξε αν θέλετε ένας τρόπος αντιμετώπισης, με την έννοια του να για κάποια διαστήματα να αποσπαστούν συνάδελφοι από περιφερειακά νοσοκομεία όπως της Κορίνθου ή του Άργους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή δεν είναι ριζική λύση. Καταρχήν δεν μπορεί να είναι μία μόνιμη λύση. Δεύτερον, δεν είναι μία βιώσιμη λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αντίστοιχοι συνάδελφοι εξυπηρετούν ανάγκες στα δικά τους νοσοκομεία. Το να υπάρξει κάτι έκτακτο και να καλύψουν μία μέρα το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό είναι ένα μπάλωμα το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση. Είναι τη στιγμή και δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες σημαντικές, δηλαδή που μπορεί να προκύψουν, γιατί η υγεία είναι και λίγο πράγμα που δεν μπορείς να προβλέψεις, ότι την τάδε μέρα θα έχω 5 περιστατικά τα οποία θα χρειαστούν τόσοι γιατροί. Είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να προφανώς και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, όλος αυτός ο θόρυβος, διότι κομμάτι της ευθύνης μας είναι να προβλέπουμε, όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να δικαιολογούμε απλά για ποιον λόγο δημιουργήθηκε ένα θέμα. Το ζητούμενο είναι να έχουμε προνοήσει ώστε να μην δημιουργηθεί ποτέ θέμα. Και η κριτική η οποία ασκήσαμε δεν έχει να κάνει, ξέρετε, απλά με τη λογική προκηρύξτε θέσεις, διότι προφανώς αν δεν προκηρυχθούν κάποιες θέσεις κάποιος δεν θα ενδιαφερθεί. Δεν ξεκινάει κάποιος να πάει να πιάσει δουλειά αν δεν έχει καταλάβει μία συγκεκριμένη οργανική θέση. Αλλά πέραν της προκήρυξης υπάρχουν και ιδιαίτερα κίνητρα όταν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Να αναφέρω επί παραδείγματι ένα συγκεκριμένο κίνητρο το οποίο το έχει ασκήσει το Υπουργείο. Αν ενθυμίστε, προμηνώς ο Υπουργός Υγείας προσέφερε ένα οικονομικό κίνητρο για τα νησιά μας. Για τα νησιά, βέβαια. Ότι και εκεί υπήρχε υποστελέχωση. Στέγει, αν δεν κάνω λάθος, και διατροφή για πολλούς γιατρούς οι οποίοι θα πήγαιναν στα νησιά. Δεν μπαίνω, ξέρετε, στα επιμέρους. Θα αναφερθώ σε τρία πολύ συγκεκριμένα κίνητρα που θα μπορούσαν πρακτικά να εφαρμοστούν. Δόθηκε λοιπόν πέραν του μισθού ένα επίδομα αρκετά υψηλό, θα σας έλεγα. Ένας δεύτερος μισθός, 1.800 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Αφενός διότι οι κάτοικοι των νησιών δεν πρέπει να νιώθουν απομεμακρυσμένοι από την παροχή και την φροντίδα την υγειονομική. Βέβαια. Αφετέρου διότι όπως καταλαβαίνετε τα νησιά είναι η ναυαρχίδα του σκληρού μας βιομηχανικού πυρήνα που είναι ο τουρισμός και πρέπει να υπάρχει μια αμέριστη κάλυψη. Εγώ λοιπόν ειλικρινά δεν κατανοώ σαν πολίτης, όχι σαν πρόεδρος του συλλόγου ή σαν υγειονομικός. Στην Αρκαδία που είναι, αν θέλετε, και δύο βήματα από το κέντρο. Όταν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Γιατί αυτό το κίνητρο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και εδώ
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαν, υπάρχει, ξέρετε, μια πολύ μεγάλη κατηγορία κινήτρων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Τα έχουμε καταθέσει πολλάκις. Δεν αφορούν μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για έναν νέο ιατρό να κατέβει και να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Υπάρχουν κίνητρα επιστημονικά και διοικητικά. Θα μπορούσαμε σε αυτόν τον άνθρωπο να προσφέρουμε επιπλέον εκπαιδευτικές άδειες, να προσφέρουμε εξειδικεύσεις, να προσφέρουμε τη δυνατότητα να εκπονήσει ένα διδακτορικό ή ένα μεταπτυχιακό σε συνεργασία πάλι με την διοίκηση του νοσοκομείου. Βέβαια. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε κάτι τελευταίο, κύριε Ψυχογέ, και ουσιαστικό για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρακτικά σε αυτήν την ιστορία, αν υπάρχει ένας στοιχειώδης προγραμματισμός, αναφέρομαι, ας πούμε, να σας φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Διοικητικά γνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να χειρεύει, ας πούμε, η θέση και μετά με τις διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες να προκυρήσουν εκ νέου. Θα έπρεπε να ξεκινάμε ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης οργάνωση, στοιχειώδης εμπειρία, προκειμένου οι θέσεις αυτές να μην χειρεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, διότι όπως καταλαβαίνετε ο τελικός αντίκτυπος θα είναι να υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια αντιμετώπισης περιστατικών και αυτή την πολυτέλεια δεν την έχουμε για κανέναν συμπολίτη μας. Βέβαια. Κύριε Ψυχογέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα πάντοτε να τοποθετούμαστε και να ενημερώνουμε. Να είστε καλά, καλό μήνα και πάλι σε όλους. Ευχαριστούμε, καλό μήνα.